Ετοιμαστείτε να με προσκυνήσετε! Τι! Οι πανοπλίες του Iron Man θα είναι πάντα θέμα προσυζήτηση. Όπου και να σταθείτε, με όποια νερντοπαρέα και να βρεθείτε, όποια πέτρα και αν σηκώσετε. Μια μέρα, Τόνι, θα σταματήσω να σε πειράζω που βασίζεσαι τόσο στην τεχνολογία. Και ειδικά στο Heroes for a Day, που λατρεύουμε τον παλιό καλό Shellhead, θα βρείτε ουκόλυγες αναφορές στα μεταλλικά κουστούμάκια του ήρωα. Και αν θέλετε να θυμηθείτε το top 10 που είχαμε κάνει παλαιότερα για τις ωραιότερες σύγχρονες στολές του, δεν έχετε παρά να πατήσετε πάνω δεξιά. Αλλά θα ρωτήσετε, αφού έχουμε ήδη βίντεο με στολές Iron Man, τι θα δούμε σε αυτό το επεισόδιο? Πανοπλίες θα δούμε και εδώ, αλλά όχι τόσο mainstay στολές με πιο normal design ή προδιαγραφές, αλλά κάτι διαμαντάκια που συνήθως ήταν one-off και εκεί ο Stark μας τρέλανε τελείως. Ναι, σήμερα θα δούμε τις πιο over the top, απίστευτες πανοπλίες που έχει κατασκευάσει ο Tony για να αντιμετωπίσει τις πιο επικίνδυνες καταστάσεις. Μεγάλες, μικρές, βαριά οπλισμένες ή απλώς κουφές, ακολουθούν οι πιο εξωφρενικές πανοπλίες του Iron Man από τα κόμιξ. Γι' αυτό χαλαρώστε και ετοιμαστείτε για μια γεμάτη δράση πτήση. Νούμερο 10. Model 60 Vespa Armor. Ξέρουμε όλοι για τις πανοπλίες του Tony Stark που μετατρέπονται από αυτοκίνητα. Δεν ξέρω όμως πόσοι γνωρίζουν τη στολή Iron Man που μεταμορφώνεται από μηχανάκι. Καλά, μην φανταστείτε καγκουριές και κόντρες με εξατμίσεις σαμπουρισόμπας. Ο Tony την είδε τουρίστας και είπε να πάει ραντεβουδάκι με την Janet Van Dyne τριγυρνώντας στη Νέα Υόρκη με μια Vespa. Για κακή του στίχη, η εταιρεία Stark Unlimited δέχτηκε επίθεση από φωνικά ρομπότ της αντίπαλης εταιρείας Baintronics, οπότε ο Tony χρειάζεται μια πανοπλία άμεσα. Τι πιο φυσικό, η Vespa να μεταμορφωθεί σε μια πλήρως λειτουργική στολή που μπορεί να τον μεταφέρει στο κτίριο Stark Unlimited προκειμένου να αντιμετωπίσει την απειλή. Εκτός από την εξαιρετικά ταχεία πτήση, η στολή είναι κλασικά εξοπλισμένη με repulsors και είναι πολύ ανθεκτική στις επιθέσεις. Μάλιστα φαίνεται ότι το ένα από τα τιμόνια της μηχανής μπορεί να γίνει ένα είδος ενεργειακού ξύφους. Αυτό με το ξύφος ειδικά πρέπει να υπάρξει κάποτε στον κινηματογράφο. Νούμερο 9. Model 3BF Fin Fang Foom Buster. Όταν ο Tony θέλει να κάνει κάτι μεγάλο, το πιάνετε το νόημα. Ο γιγαντιαίος δράκος Fin Fang Foom, όσοι δεν τον θυμάστε μπορείτε να ανατρέξετε στην animated σειρά των 90s, επιτίθεται στο Manhattan και ο Tony σπέβδει να τον αντιμετωπίσει με ένα τρίο από οχήματα κανόνια repulsor που ελέγχονται από αυτόματο πιλότο. Αμέσως ο Stark καταφτάνει με ένα αεροσκάφος και ευθύς τα τέσσερα μηχανήματα ενώνονται σε μια κολοσιαία μέκα πανοπλία Iron Man ύψους περίπου 66 μέτρων. Κάποιος ζήλεψε τον Megazord των Power Rangers. Anyway, η πανοπλία Fin Fang Foom Buster, εκτός από εντυπωσιακή, είναι και αρκετά πανίσχυρη ώστε να τα βάλει με το δράκο. Σχεδόν τον είχε αποθήσει στη θάλασσα και μακριά από την πόλη. Κάποιος ζήλεψε τον Godzilla εδώ, χρησιμοποιώντας την εξαιρετική αντοχή της και τις ηλεκτρικές ρηπές από τις παλάμες της. Αλλά ο δράκος κατάφερε ένα γερό χτύπημα στη στολή με αποτέλεσμα να την αχρηστέψει και ο Tony να καταφύγει σε μια πανοπλία κανονικού μεγέθους. Και μόνο όμως για το κίμικ της Ένωσης, το Fin Fang Foom Buster κερδίζει τρελούς πόντους. Νούμερο 8. Model 58 Nano Iron Man Armor. Ποιος είπε ότι bigger is always better? Όχι ο Tony Stark. Ή μπορεί και να το έχει πει στο παρελθόν, αλλά στην προκειμένη περίπτωση το ακριβώς αντίθετο ισχύει. Αντί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το δράκο Fin Fang Foom μόνο με ομοί δύναμη στη μάχη, ο Tony προτίμησε να τον αντιμετωπίσει και εκ των έσω χρησιμοποιώντας νανοτεχνολογία. Η νανοπανοπλία ελέγχεται από το Stark από απόσταση μέσα στη ροή αίματος του δράκου, προκειμένου να ανακαλύψει γιατί είχε γίνει επιθετικός. Ενώ στην αρχή ο Stark μπορούσε να ελέγξει μόνο έναν Nano Iron Man, με τη βοήθεια των συνεργατών του στη Stark Unlimited, κατάφερε να κάνει χιλιάδες από αυτές τις μικροσκοπικές πανοπλίες να λειτουργούν σε συνεργασία με τη δική του να δίνει το ρυθμό. Μέσα στο σώμα του Fin Fang Foom, ο Iron Man ανακάλυψε έναν δίσκο ελέγχου του controller και εν συνεχεία τον κατέστρεψε, απελευθερώνοντας το δράκο και σταματώντας την επίθεση. Ακριβώς.
Νίκησε έναν γιγάντιο δράκο με νανίτες. Είπαμε, κάνουμε λίστα με τις πιο εξωφρενικές πανοπλίες, όχι απαραίτητα με τις πιο τεράστιες, αλλά θα έρθουν κι άλλες αποδάφτες σε λίγο. Νούμερο 7. Model 73. Dragon Slayer Armor. Μία από τις ωραιότερες σχεδιαστικά πανοπλίες των τελευταίων χρόνων, με μία πιο medieval αισθητική. Όταν πριν καιρό ο Κλήτους Κάσεντι, ο φωνικά πασίγνωστος Carnage, έκλεψε τον συμβιωτικό οργανισμό Extreme Beaut και τον απορρόφησε, ο Tony Stark προφανώς τα λάμβανε τα μέτρα του. Όταν επανεμφανίστηκε, πήρε μία μορφή ενός τερατώδους δράκου και, μολύνοντας αθώους πολίτες, δημιούργησε ένα καταστροφικό χάος στη Νέα Υόρκη. Τι πιο φυσικό λοιπόν ο Tony να φορέσει μία πανοπλία εμπνευσμένη από μεσαιωνικές ιστορίες για να σκοτώσει ένα δράκο. Με πιο edgy design, η στολή είναι ικανή να τα βάλει με τον Cassidy καθώς είναι φτιαγμένη και εξοπλισμένη ειδικά για να αντιμετωπίζει symbiotes. Πολεμώντας το πλευρό του Miles Morales, ο Iron Man έδωσε ό,τι είχε και δεν είχε στη μάχη και οι δυνατότητες της στολής δεν τον απογοήτευσαν. Ούτε και εμάς ως αναγνώστες. Η στολή Dragon Slayer είναι εξοπλισμένη με ηχητικά όπλα, τα symbiotes είναι εξαιρετικά ευάλωτα στους δυνατούς ήχους, μία ασπίδα και ένα δόρυ από hard light, τα οποία είναι τέρμα μπάντας, έναν ηλεκτρομαγνητικό παλμό που ισοπαίδωσε τον Cassidy και φυσικά νανίτες που έσωσαν τη ζωή του Miles και του χάρισαν την ολόδική του Iron Spider πανοπλία. Δεν περιγράφω άλλο, πιάστε στα χέρια σας το Extreme Carnage Crossover Event για να τους δείτε σε δράση και δεν θα χάσετε. Νούμερο 6. Model 38. Phoenix Killer Armor. Avengers εναντίον X-Men. Ένα crossover που όλοι μας τα πληρώναμε χοντρά λεφτά για να το δούμε στη μεγάλη οθόνη. Και σε κανένα animation δεν θα μας χάλαγε. Αλλά μέχρι τότε θα έχουμε πάντα τα comics. Όταν λοιπόν οι ήρωες της Γης ανακαλύπτουν ότι η κοσμική οντότητα Phoenix επιστρέφει, οι μεν X-Men τη βλέπουν ως ευκαιρία για να αναγεννηθεί το είδος των μεταλλαγμένων, οι The Avengers τη βλέπουν ως καταστροφική απειλή. Καθώς οι δύο ομάδες έχουν εμπλακεί σε μάχη μεταξύ τους στο φεγγάρι και προσπαθούν η μία να ξεσκίσει τα σωθικά της άλλης, η Phoenix Force καταφτάνει και είναι έτοιμη να καταλάβει τον ξενιστή της, τη Hope Summers. Πάνω που η Hope νιώθει αν μπορεί να ελέγξει την κοσμική δύναμη, καταφτάνει ο Iron Man με μια τεράστια, massive πανοπλία με κυβιστικό design, σχεδιασμένη ειδικά για να σκοτώσει το Phoenix. Έξω και το όνομα Phoenix Killer. Αλλά η δύναμη του Φίνικα δεν είναι απλώς μια δύναμη της φύσης με την περιορισμένη πλανητική έννοια που ίσως έχουμε κατά νου. Είναι μια συμπαντική δύναμη που γεννά ζωή και αφανισμό ανεξέλεγκτα. Και ο Tony πάει να την αντιμετωπίσει κατά μέτωπο. Έχοντας τον φλογερό Φίνικα φάτσα φόρα, ο Tony πυροδοτεί ένα όπλο της Raptor σχεδόν εξ επαφής. Και εκεί που αναρωτιέται αν κατάφερε να σκοτώσει το Phoenix, τελικά αποκαλύπτεται ότι το διαίρεσε σε 5 μέρη, τα οποία ενώθηκαν με τους Cyclops, Emma Frost, Magic, Colossus και Namor. Μπορεί να μην είναι και η πιο αποτελεσματική δουλειά του, αλλά και μόνο η πρόθεση να τα βάλει με το Phoenix Force είναι over the top. Και τα υπόλοιπα, όπως λένε, είναι ιστορία. Νούμερο 5. Model 61, God Killer Armor, Mark II. Μια κολοσιαία πανοπλία ύψους όσο ένα Celestial και κόστους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όταν οι Dark Celestials επιτέθηκαν στη Γη μετά από ένα σχέδιο του Loki, οι Avengers έσπευσαν να υπερασπιστούν τον πλανήτη και ο Iron Man, έπρεπε να το περιμένουμε, είχε ήδη πρόχειρη μια αναλόγου μεγέθους πανοπλία. Εμπνευσμένη από μια αρχαία κοσμική πανοπλία με το όνομα God Killer, για την οποία μάθαμε όταν εξερευνούσαμε το κρυφό origin του Tony Stark, αυτή η στολή λειτουργεί χάρη σε 8 πυρηνικούς αντιδραστήρες και προσφέρει στον Iron Man αρκετή δύναμη για να τα βάλει με τους σκοτεινούς Celestials. Αν και φαινόταν η στολή να αντέχει στη μάχη με τους διαστημικούς αυτούς γίγαντες, και παρόλο που είχε στο πλευρό του τους Thor, Ghost Rider και She-Hulk, επίσης σε γιγάντιο μέγεθος, τελικά ο Iron Man άρχισε να χάνει έδαφος. Αρχικά ο Celestial Kalus έκοψε το ένα χέρι της στολής, με τον Tony αμέσως μετά να επιχειρεί να πετάξει στο διάστημα εχμαλωτίζοντάς τον και σκοπεύοντας να ανατινάξει τη στολή, ελπίζοντας ότι ο θάνατος του θα έκανε τους υπόλοιπους να υποχωρήσουν. Τελικά τον God Killer Mark II βρήκε το τέλος του όταν κάποιοι νεκραναστημένοι Celestials περικύκλωσαν τον Iron Man, εμποδίζοντάς τον να εφαρμόσει το προηγούμενο σχέδιό του, οπότε ο Tony βγήκε από την πανοπλία και την ανατίναξε. Νούμερο 4. Model 63, Godbuster Armor. Πανοπλία Godbuster, Παρατηρώ μία άνεση στη χρήση της λέξης God από τους σεναριογράφους όσον αφορά τις στολές του Iron Man.
Από την άλλη, όταν η στολή έχει κάτι το θεϊκό στην ονομασία, τότε μάλλον έχουμε κάτι δυνατό στα χέρια μας. Ιδού λοιπόν τον Godbuster, μια πανοπλία κατασκευασμένη από την απεριόριστη φαντασία του Tony Stark μέσα στην εικονική πραγματικότητα Escape. Σύμφωνα με το θετό αδελφό του Tony, τον Arno Stark, αυτό είναι το αριστούργημά του, το απόλυτο όπλο. Όσο η τεχνητή νοημοσύνη Motherboard είχε εγκλωβίσει το μυαλό του Tony στο Escape και τον αποδέσμευσε από ηθικούς περιορισμούς όπως για παράδειγμα αυτόν του αλκοολισμού, η φαντασία και η εφευρετικότητά του δεν είχαν όρια. Όταν ο Tony επαναστάτησε ενάντια στη Motherboard, χρησιμοποίησε αυτή την αχαλήνωτη γνώση για να δημιουργήσει την υπέρτατη πανοπλία. Επιστρέφοντας στον πραγματικό κόσμο, ο Tony χρησιμοποίησε τους υπερσύγχρονους 3D printers της αντίπαλης εταιρείας Baintronics για να κατασκευάσει μια φυσική εκδοχή του Godbuster και να αντιμετωπίσει έναν παντοδύναμο controller. Παρόλο που ο περιορισμός του φυσικού του σώματος έκανε μερικές από τις λεπτομέρειες της πανοπλίας να ξεθοριάσουν από τη μνήμη του, ωστόσο ο Tony κατάφερε να την υλοποιήσει και να την κάνει τόσο πανίσχυρη που νίκησε τον controller με μηδαμινή προσπάθεια. Όπως σχολίασε και ο Miles Morales, είναι σαν ο Iron Man να έγινε Super Saiyan. Μετά το τέλος της μάχης, ο Stark κατέστρεψε τον Godbuster καθώς και τα δεδομένα κατασκευής του, καθώς ήταν πολύ επικίνδυνο για να συνεχίσει να υπάρχει. Νούμερο 3. Model 68 Virtual Armor. Ο Tony Stark έχει αποδείξει ότι δεν χρειάζεται πάντα μέταλλο για να κατασκευάσει πανοπλίες. Στα γεγονότα του Avengers vs. X-Men, είχε κατασκευάσει μια μη μεταλλική εκδοχή του Bleeding Edge από νανίτες άνθρακα για να αντιμετωπίσει τον Μαγνήτο. Τι γίνεται όμως όταν το υλικό της πανοπλίας δεν έχει και τόσο υλική υπόσταση με τη στενή έννοια? Τι περιμένετε να απαντήσω. Για τον Iron Man πρόκειται. Φυσικά και μπορεί να το κάνει. Για να αντιμετωπίσει τον θετό αδερφό του Arno Stark, ο Tony κατασκεύασε μια πανοπλία από την ίδια την εικονική πραγματικότητα που είχε λανσάρει, το Escape. Η θωράκιση της στολής δεν περιλαμβάνει κάποιο φυσικό υλικό, αλλά αποτελείται από συμπαγή ολογράμματα. Ο Tony φοράει ένα μαύρο και κόκκινο jumpsuit και η πανοπλία που είναι φτιαγμένη από έναν ολόκληρο εικονικό κόσμο σχηματίζεται πάνω του, ολόκληρη ή τμηματικά. Ό,τι λειτουργία ο Iron Man μπορεί να φανταστεί, η εικονική πανοπλία μπορεί να το κάνει. Repulsors, όπλα, Unibeam κτλ. Μπορεί να αντέξει ένα καταιγιστικό μπαράζ επιθέσεων από την Iron Man πανοπλία του Arno και να απαντήσει με τόση δύναμη ώστε να τη διαλύσει κομμάτι-κομμάτι. Σύμφωνα με τον ίδιο τον Tony, ίσως η καλύτερη πανοπλία του όλων των εποχών. Στο τέλος, αφού είδε ότι η εκφυλιστική ασθένεια από την οποία πάσχει ο Arno δεν θα τον άφηνε να συνειδητοποιήσει τα λάθη του, ο Tony χρησιμοποίησε τη Virtual Armor ως μηχανική υποστήριξη για το σώμα του Arno, αλλά και ως εικονική φυλακή για να τον εγκλωβίσει σε ένα όνειρο, στο οποίο αυτός ήταν ο ήρωας. Νούμερο 2. Model 72 Celestial Hulkbuster Armor. Και όσο πλησιάζουμε στην κορυφή της λίστας, η εξωφρενικότητα πιάνει ταβάνι. Μετά την εισβολή του Knull, του θεού και δημιουργού των Symbiotes, ο Tony Stark πήρε το σώμα ενός νεκρού Celestial και το μετέτρεψε σε μια γεννήτρια σκουλικότρυπας για ένα Pocket Dimension για να καταφεύγουν οι αθώοι πολίτες σε περιπτώσεις κρίσης. Όταν ο Hulk προσπάθησε να χρησιμοποιήσει με τη βία αυτόν τον τηλεμεταφορέα, ο Stark μετέτρεψε το πτώμα του Celestial σε μια κοσμική Hulkbuster πανοπλία και ξεκίνησε για να τον πολεμήσει στο διάστημα. Το μέγεθος της στολής είναι ασύλληπτο. Μιας και χρησιμοποιεί το πτώμενο Celestial, λογικά έχει το κολοσσιαίο μέγεθος του Godkiller Mark II, ίσως και παραπάνω χάρη στις μετατροπές που έχει δεχτεί. Η ισχύς, η αντοχή και η δύναμη πυρός του Celestial Hulkbuster είναι αρκετοί όχι μόνο να αντέξουν την πλήρη οργή και ανεξέλεκτη μανία του Hulk, χωρίς τον Bruce Banner να το συγκρατεί, αλλά και να ανταποδώσει ισοπεδώνοντας τον πράσινο γίγαντα. Η μανία όμως του Hulk ήταν τέτοια που εξαπέλυσε μια έκρηξη ακτινοβολίας γάμα που προκάλεσε αρκετές ζημίες στη στολή. Και πάλι όμως λειτουργήσε και προστάτεψε μέχρι ενός σημείου τον Tony από έναν Thor που είχε μετατραπεί σε ασταμάτητο πράσινο πλάσμα τύπου Hulk πριν καταστραφεί ολοσχερός. Κι αν έχουμε δει εκδοχές του Hulkbuster στα comics, στα animation και στις ταινίες, αυτό το Hulkbuster όμως είναι πέρα από κάθε φαντασία. Νούμερο 1. Model 70. Iron God. Και φτάνουμε στην πρώτη θέση όπου αν διαφυσβήτητα, αυτή η πανοπλία είναι το αποκορύφωμα,
το κερασάκι στην τούρτα των πιο εξωφρενικών στολών του Iron Man. Η βασική του μορφή δεν λέει κάτι, είναι απλώς το μοντέλο 70. Όταν όμως ο Τόνι στην προσπάθειά του να σταματήσει τον Κόρβακ από το να γίνει θεός εμποτίζεται με την Power Cosmic, την κοσμική ενέργεια του Γκαλάκτους, τότε μετατρέπεται σε Iron God με μια ωραία αλλά αλόκοτη πανοπλία. Η στολή γίνεται μέρος της ίδιας του της ύπαρξης, μιας ύπαρξης που μόνο θεϊκή μπορεί να χαρακτηριστεί, καθώς πλέον ο Τόνι είναι κυριολεκτικά θεός. Είναι παντοδύναμος, παντογνώστης και πανταχού παρόν. Μπορεί να ελέγχει και να διαμορφώνει την ίδια την πραγματικότητα και η στολή εμφανίζεται από το πουθενά και εξαφανίζεται το ίδιο, όταν αυτός θέλει. Στη μάχη του με τον Κόρβακ, ο Iron Man είχε το μέγεθος σχεδόν ενός ηλιακού συστήματος, με τον πρώτο να του πετάει πλανήτες λες και ήταν πετρούλες, και τον δεύτερο να ανοίγει με μια ενεργειακή ρηπή τρύπα στο χώρο και να οδηγεί τον Κόρβακ σε ένα παράλληλο σύμπαν χωρίς ζωή. Εν τέλει, η μάχη σταματά χάρη στην επέμβαση του Living Tribunal και των άλλων κοσμικών οντοτήτων. Όπως ήταν αναμενόμενο βέβαια, ο Τόνι δεν κράτησε για πολύ την Power Cosmic, καθώς άρχισε να τον επηρεάζει αρνητικά. Έκανε τους κατοίκους της Νέας Υόρκης το ίδιο ευφυής με αυτόν, προκαλώντας χάος. Άρχισε να εκνευρίζεται εύκολα με όποιον τον πίεζε ή έφερνε αντιρρήσεις και χρησιμοποιούσε τον έλεγχο της πραγματικότητας για να αλλάζει συμπεριφορές και κατάληξε να σκοτώσει τους φίλους του όταν τον έφεραν προ των ευθυνών του. Μεταμελημένος, ο Τόνι εγκατέλειψε την ενέργεια, φέρνοντας βέβαια στη ζωή τους φίλους του. Οπότε και τέρμα η θεϊκή δύναμη και η Iron God πανοπλία. Ίσως η πιο ακραία που έχουμε δει μέχρι σήμερα. Αλλά Tony Stark είναι αυτός. Οπότε δεν ξέρεις τι άλλο μπορεί να δούμε στο μέλλον. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, παιδιά. Ήταν δύσκολο να ντυθώ. Επιδειξίας. Λοιπόν, πώς σας φάνηκαν οι πιο εξωφρενικές πανοπλίες του Iron Man? Υπάρχει κάποια που δεν τη συμπεριλάβαμε στη λίστα και θα θέλατε να την επισημάνετε? Τα σχόλια από κάτω είναι δικά σας για να ξεδιπλώσετε τις σκέψεις σας. Σας περιμένουμε για νέρντικες αναλύσεις. Και όσο αναλύουμε τα φουτουριστικά τεχνολογικά επιτεύγματα του Tony Stark, εσείς πατήστε το κουμπί του like και τη συγγραφή στο κανάλι, για να ειδοποιήσετε όποτε ανεβαίνει νέο βίντεο ή short. Ακολουθήστε μας στη σελίδα του Heroes for a Day στο Facebook, στην ομάδα Nerd Power και στην ιστοσελίδα monkeybros.gr. Για περισσότερα βίντεο pop κουλτούρας με τη φωνή μου, ακολουθήστε και το κανάλι Nerd Pop, ενώ μπορείτε να στηρίξετε πιο ενεργά το Heroes με donation στο PayPal, στο link που θα βρείτε στην περιγραφή. Τα λέμε την επόμενη φορά, να περνάτε καλά, Unleash Your Hero!